Δεν ανοίγει ούτε αύριο για τους πολίτες το τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας μετά από την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε την περασμένη Τετάρτη, αφού το πρόβλημα δεν έχει επιληθεί, έστω και αν οι τεχνικοί εργάζονταν προς τούτο όλο το Σαββατοκύριακο. Σταδιακά ξεκινούμε κάποιες υπηρεσίες μας από την επόμενη Τρίτη να λειτουργούμε, πρώτα στη Λευκωσία και στη συνέχεια να κυλήσουν όλα ομαλά και στις υπόλοιπες επαρχίες. Πρώτα θα τεθούν σε λειτουργία οι υπηρεσίες που αφορούν μεταβιβάσεις, υποθηκεύσεις και καταθέσεις εμπράγματων βαρών, πολιτηρίων, εγγράφων και αποφάσεων δικαστηρίου, ενώ όλες οι άλλες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την επαναφορά του συστήματος. Προσπαθούμε λόγω του μεγέθους της επίθεσης που δεχτήκαμε και της σοβαρότητας του προβλήματος, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την ομαλή λειτουργία μας σταδιακά. Οπότε δεν είναι ζήτημα μιας ή δύο ημερών, αλλά εκτιμώ ότι θα πάμε περισσότερες ημέρες. Δηλαδή δεν θα λυθεί το πρόβλημα την ερχόμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από πού προήλθε η επίθεση, αν και υπήρξαν χρηματικές απαιτήσεις από τους επιτιθέμενους, ενώ φαίνεται πως δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων. Φαίνεται ότι αρχικά υπήρξε κάποιο αίτημα χωρίς συγκεκριμένο ποσό, αλλά υπήρξε κάποιο αίτημα για μεταφορά κάποιου ποσού. Όμως δεν γνωρίζει κανένας επακριβώς από ποια χώρα προέρχεται. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του κτηματολογίου στον Αντένα, όσοι έχουν προγραμματισμένα ραντεβού θα ενημερωθούν από την υπηρεσία σε περίπτωση που χρειάζεται να οριστεί άλλη ημερομηνία.